Με προσδοκίες για τόνωση της αγοραστικής κίνησης, η πρεμιέρα των θρηνών εκτόσεων που θα διαρκέσουν έως το ημερολογιακό τέλος του καλοκαιριού. Περίπου 1,5 μήνας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις αγορές τους εκμεταλλευόμενοι τις εκτόσεις που φτάνουν το 60, ακόμη όμως και το 80%. Ελπίζει όλος ο κόσμος να ξεστοκάρει αυτά που έχει, αν και τα αποθέματα πλέον είναι χαμηλά, δεν είναι τα αποθέματα που είχαν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Ο εμπορικός κόσμος ελπίζει ότι το διάστημα αυτό θα λειτουργήσει ως τονωτική ένεση στα ταμεία του, παρά το ότι αρκετοί καταναλωτές θα εγκαταλείψουν δαστικά κέντρα για παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι γνωστό ότι τις πρώτες μέρες είναι που έχει μια έντονη κατανάλωση, μετά είναι υποτονικό το κλίμα. Περιμένουμε και είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή, που είναι η πρώτη Κυριακή ανοιχτά η αγορά πάλι, η πρώτη Κυριακή πάντα μετά τις εκπτώσεις. Οι ελπίδες των εμπόρων για τόνωση της κίνησης στρέφονται και στις γειτονικές χώρες όπως Τουρκία, Σκόπια και Βουλγαρία, το καταναλωτικό κοινό των οποίων προτιμά ιδιαίτερα την αγορά της Θεσσαλονίκης. Η ελπίδα μας είναι οι ξένοι, οι οποίοι είναι αρκετοί, ήδη έχουν έρθει. Η Χαλκιδική έχει κόσμο, χωρίς να έχουμε φτάσει ακόμα τα περσινά δεδομένα. Βέβαια, αυτοί φεύγοντας από την πόλη μας, όλο και κάτι αναμνηστικό θα πάρουν, όλο και κάτι θα ψωνίσουν. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να μην ξεχνούν ότι τα δικαιώματά τους ισχύουν στο ακέραιο και στην περίοδο των εκτόσεων. Πάντως, ανεξάρτητα από τα ποσοστά των εκτόσεων, πολλοί είναι εκείνοι που θα προχωρήσουν σε αγορές μόνο για τα απαραίτητα. Προσπαθούμε. Ό,τι μπορέσουμε, ό,τι περίσσευμα θα υπάρχει, κάτι θα κάνουμε. Ένα ζευγάρι παντόφλες θα τις πάρουμε, τουλάχιστον. Οι θερινές εκτόσεις θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και την ερχόμενη Κυριακή 17 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.